Είναι πολύ σημαντικό, λέμε εμείς, δέκα μέρες πριν τη μεγάλη πανελλαδική πανεγατική απεργία σε 9 Νοέμβρη να γίνεται μια απεργιακή κινητοποίηση απ' άκρη άκρη του λιμανιού του Πειραιά σε όλες, σχεδόν στο σύνολο ουσιαστικά των δραστηριοτήτων που υπάρχουν στο λιμάνι, στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και από κοινού να παλεύουμε τα ίδια αιτήματα. Το λέω αυτό στην για γιατί για χρόνια πάντα πολλές φορές ήταν ο καημό μας όχι με τα σωματεία φυσικά τα ναυτεργατικά που είναι σήμερα εδώ αλλά με άλλα σωματεία που δραστηριοποιούσαν στο λιμάνι και λέγαμε και καλούσαμε και σαν συνδικάτο και τα υπόλοιπη, υπόλοιπες δυνάμεις που υπάρχαν εκείνα ταξικά πως ότι ο αγώνας για τα συγκεκριμένα ζητήματα δηλαδή μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σχόλους δουλειάς Συλλογικέ συμβάσει εργασία, βασικά εργασιακά δικαιώματα αφορούν του πάντε. Έχει, λέω λοιπόν, πολύ μεγάλη σημασία ότι το μεγαλύτερο λιμάνι, αυτή τη στιγμή τη χώρα, το μοντέλο τη ανάπτυξη για όλε τι κυβερνήσει που έρχονται μέχρι εδώ, όπου καθημερινά και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, βγαίνουν δισεκατομμύρια και πάνε στι τσέπε αυτών που δραστηριοποιούνται εδώ, των μεγάλων και μικρότερων εταιριών. Σήμερα, με μια απόφαση των σωματείων. Είναι νεκρό. Μπορούμε όλοι να καταλάβουμε μετά από τόσα χρόνια την οικονομική κρίση που ζήσαμε, μετά από κάποια χρόνια ανάπτυξης. Ανάπτυξη έχουμε αυτή τη στιγμή, το λέω για να μην ξεχνιόμαστε, για να μην το βλέπουμε εμείς. Μετά τα ρεκόρ που σπάει κάθε μέρα τα κέρδη, ο ΟΛΠ, Κόσκο δηλαδή, στο συγκεκριμένο κομμάτι της περιοχής μας, να βγαίνουν και να περγούν χιλιάδες εργαζόμενοι, να γίνεται γνωστό σε όλο το λιμάνι του Πειραιά και πανελλαδικά και να λέμε ότι δεν αποδεχόμαστε πια αυτά τα κέρδη και τα δισεκατομμύρια να βγαίνουν στις πλάτες μας και να μην ξέρουμε κάθε μέρα αν θα γυρίσουμε στο σπίτι μας. Το λέω αυτό συνάλφη για τις να ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. Συνδικά το μετάλλου συνδικά το Αττικής, τα παραρτήματα Πειραιά και Σαλαμίνας. Σωματείο ναυπηγοξυλουργών, βάζουμε σήμερα σαν πρώτο, χωρίς να λέμε ότι τα άλλα δεν είναι σημαντικά, αλλά αυτό είναι το πρώτο, ότι άμεσα πρέπει να παρθούν μέτρα για να παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα γυνής και ασφάλεια στη δουλειά. Βαράνε καμπανάκια, ειδικά από το καλοκαίρι και μετά, όπου αυξήθηκε η δραστηριότητα στο χώρο στην αυπηγοεπισκευής, με καθημερινά μικρά και μεγαλύτερα ατυχήματα στους χώρους δουλειάς, και όταν λέμε μικρά δεν εννοούμε, εννοούμε ότι δεν σκοτώνει το συνάδελφος. Έχουμε όμως ακροτηριασμούς, έχουμε τραυματισμούς που οδηγούν το συνάδελφο να είναι ανίκανος πια να εργαστεί και να ζει με τα επιδόματα της πείνας στο σπίτι και να ταλαιπωρεί η οικογένεια και καμιά φορά να λέμε καλύτερα να πέθαινε γιατί έχει δέκα και τον υπηρετούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το ξέρουμε όλοι. Έχουμε μεγάλες πυρκαγιές που γίναμε στο καλοκαίρι σε πλοία. Τρεις μεγάλες και κάπω στι μικρότερε, και δεν έχουμε ευτυχώ ακόμα θρυνήσει θύματα για το τελευταίο διάστημα. Μιλάω τώρα. Πριν 10 μέρε, παρολίγο να οδηγηθούμε και σε αυτό, όταν ο συνάδελφό μα μέσα στο ναυπηγείο του Γαματί έπεσε από τα 15 μέτρα επειδή υποχώρηση γιατί δεν ήταν σωστή. Με ευθύνη τη εταιρεία και των εργολάβων. Το λέμε αυτό γιατί το να πέφτει από τα 14 μέτρα στο κενό και να σώνεσαι. Μόνο θαύμα μπορεί να το πει κάποιος. Είναι συνάδελφος νέος, δεν ξέρουμε αν θα ξαναδουλέψει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να κάνουμε απεργία γι' αυτό και είπαμε σήμερα να είναι 24 ώρη και με την κινητοποίησή μας εδώ σήμερα στο ηλεκτρικό ώστε να πούμε ότι δεν ανεχόμαστε πια, δεν πάει άλλο και δεν πρέπει να περιμένουμε να πάμε 20 και 30 και 50 χρόνια πίσω και να μετράμε να βγάζουμε με το κουταλάκι συναδέλφου μέσα από τα τάκια και από τα μπάρια. Το λέω αυτό γιατί η κατάσταση είναι Από την πλευρά όλων των κυβερνήσεων, ειδικά τα τελευταία χρόνια, οι μηχανισμοί που έλεγαν με τον τρόπο που έλεγχαν τα μέτρα κοινή και ασφάλεια στου χώρου δουλειά, πώ το λένε, επίτηδε έχουν απογυμνοθεί. Οι εργολάβοι και οι και στο κομμάτι της επισκευής κάνουν ό,τι θέλουν και το μόνο φρένο που μπορεί να μπει είναι η παρέμβαση του καθένα μας ξεχωριστά, μόσο μπορεί να γίνει αυτό, να έχουμε το νου μας δηλαδή, εκεί έχουμε φτάσει, και φυσικά η παρέμβαση των σωματείων. Ζητάμε δέκα βασικά πράγματα, αυτονόητα. Δηλαδή, να υπάρχει κέντρο υγείας να επαναλειτουργήσει στο πέραμα που να έχει τις ειδικότητε που θα μας σώσουν την πρώτη στιγμή που θα χρειαστούμε τη βοήθεια. Προχτές στην Ρεύγη να βγάλουν τον συνάδελφο από το αμπάρι του πλοίου και να τον βάλουν στο ασθενοφόρο. Συνάδελφο ξαναλέω που είχε πέσει από τα 14 μέτρα. Χρειάστηκαν 4 ώρε. Ήρθαν τα εμάκα από την Ελευσίνα και τον ευγάλανε. Και μόλι τον πήρε το ασθενοφόρο έμεινε και από μπαταρία. Πράγματα που τα λέμε και γελάμε γιατί ο συνάδελφο δεν πέθανε. Με στο τάκι. Πράγματα βασικά. Ζητάμε να υπάρχει ομάδα διάσωση που να είναι εξειδικευμένη. Ήρθαν οι πυροσβέστες που να μπουν οι άνθρωποι, δεν είναι εκπαιδευμένοι για αυτό το πράγμα. Θα μέναν κι άλλοι τρει-τέσσερι μέσα, άμα μπαίνανε. Δηλαδή πράγματα τα οποία δεν μπορεί πια κανεί να πει ότι είναι, τα ελάχιστα είναι. Και φυσικά σε κάθε χώρο δουλειά να γίνονται έλεγχοι. Δέκα βασικά πράγματα ζητάμε για τι ζωέ μα. Αυτό που βιώνουμε καθημερινά το ξέρει όλο ο πειρασμό. Το κακό είναι και αυτό πρέπει να σπάσει, και με αυτό να κλείσω. Ό,τι συνάδελφοι πολύ και πολλοί από εμά έχουμε συνηθίσει να λέμε ότι έτσι είναι η δουλειά μας και θα τα έχουμε αυτά. Αυτό είναι που δεν πρέπει να περάσει και ειδικά στον πολύ νέο κόσμο που έχει έρθει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο κομμάτι το δικό μας με την αύξηση της δραστηριότητα. Αυτά συνάντηση συνεχίζουμε, χαιρετίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση. Είμαστε στο πλευρό ένα του άλλου και σαν συνάδελφοι και σαν σωματεία. Και πάμε με το μεγάλο στόχο που έχουμε να έχει επιτυχία η μεγάλη πανελλαδική απεργία στις 9 του Νοέμβρη και να βουλιάξει ο πειραιάς γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ συναδέψεις και συνάδελφοι.